Για Τι πείτε μου. αποδεικνύεται εκ των λεχθέντων? Μπερδέματα. Αυτό που είπαμε. Αν δεν ήταν αυτός ο τύπος ο άχρηστος και ο άσχετος βάρδια, δεν θα γίνει το ατύχημα. Αν δεν την είχαν κοπανίσει οι δύο έμπειροι και φύγανε για να πάνε για τα ουζάκια τους ή κάτι άλλο, δεν θα είχε γίνει το ατύχημα. Κατά τα άλλα, επειδή αυτοί ήταν λεμπεσκέδες, φταίει ο Μητσοτάκης. Ναι, είδατε όμως που πήγε σήμερα ο κύριος Τσίπρας. Σε μία αποθήκη, λέει, και σε ένα γιαπί, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Αλλά ο κύριος Τσίπρας πήγε εκεί σε αυτή και έβγαλε τις φωτογραφίες για να δείξει ότι, λέει, η τηλεδιοίκηση δεν υπήρχε. Και βγαίνει μετά ο κύριος Γεραπετρίτης και λέει, δεν είναι αυτή. Αυτή είναι η υπερδιοίκηση που θα γίνει στο μέλλον. Πήγε σε γιαπί, λέει, σε μία οικοδομή. Η τηλεδιοίκηση είναι σταθμάρχη. Αυτός είναι ο Τσίπρας. Ναι, αλλά να σας πω κάτι, λειτουργεί ο Τσίπρας... Λειτουργεί πάντα έτσι ο Τσίπρας, πάντα έτσι λειτουργεί ο Τσίπρας. Και άμα έχει δίκιο ο κύριος Τσίπρας... Ματίνα, δίκιο φως του δείξε ότι η τηλεδιοίκηση μέχρι τις 10 και 4 λειτουργούσε κανονικά. Το λέει το μηχάνημα, έχει τυπωθεί. Τι μας λέει ο Τσίπρας τώρα? Πώς είναι αυτόν μέχρι τις 10 και 12, έτσι είπε ο Γεραπετρίτης, να το. Πηγαίνετε να το δείτε, είναι τυπωμένο στο μηχάνημα. Επομένως, τι είναι αυτά μας λέει ο Τσίπρας? Τα θεατρικά, είπαμε η Πολακία να χτυπάει στο κεφάλι τον Πολάκη, όχι τον Τσίπρα. Γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν πήγε τυχαία εκεί, είχε τη δυνατότητα, λέει, να μιλήσει. Πήγε επί τούτου τους... για να κάνει εντυπώσει. Έλα όμως που ο Γεραπετρίτης του ρίξε γερή πέτρα στο κεφάλι. Τώρα να σας πω κάτι. Τυχαία θα πήγε ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή βγαίνει ο Γεραπετρίτης και του λέει ακριβώς δίπλα είναι τηλεδιοίκηση. Για να δημιουργήσει. Και απαντάει ο Γεραπετρίτης. Άσε τους μπογιατζίδες τι κάνουν στο κτίριο που θα χρησιμοποιηθεί μεθαύριο. Τώρα, μέχρι τις 10 και 12 δούλευε. Απλώς ο άνθρωπος δεν τα βάλε πάνω γιατί δεν ήξερε. Γιατί δεν τον είχαν διδάξει καλά. Γιατί ήταν πρωτάρης. Γιατί δεν είχε τελειώσει την εκπαίδευση. Όλα αυτά που κάνανε οι μαρδαρίνοι του ΟΣΕ, φταίει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι. Έτσι θα μα, εκεί λοιπόν, είναι το θέμα μας. Απεδείχθη εν της πράγμαση ότι όλο αυτό τους ήρθε βούτυρο στο ψωμί τους, όλο αυτό το αίμα που αδίκως χάθηκε και χύθηκε στα Τέμπη, το χρησιμοποίησαν αυτοί για να κάνουν το δικό τους τζαρτζελέ. Και αυτό είναι ασέβεια. Σε πνεύμα άδωνη. Ναι, η συνέχεια ήταν. Και αν θέλετε, συνέχεια, πνεύμα, εκπομπής Ελλάδα, γεια σου. Ναι. Αυτά λέγαμε πριν 15 μέρες, αυτά είπε ο Άδωνης προχτές, αυτά λέει τώρα η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και έχει δίκιο. Και έχει δίκιο. Βέβαια έχει δίκιο. Πάλι έχει δίκιο. Στα δύσκολα όλοι κρυφτήκανε, την κάναμε με ελαφρά πηδηματάκια. Τι να κάνουν τώρα, εκλογές έχουν μπροστά τους. Εντάξει, και είπε η Ντόρα, ναι, ότι ξέρει και επιβαβεύει η βάση της Νέας Δημοκρατίας, ξέρει, αλλά ξέρει και μουτζουρώνει. Ξέρει. Μουτζουρώνει. Θα δούμε λοιπόν. Εσείς πιστεύετε ότι ξέρει και μουτζουρώνει? 21 Μαΐου θα έχουμε τα ερωτήματα. 21? Μαΐου. Οι πρώτες εκλογές. Το δέσαμε. Να δούμε. Στο Μαρούσι είδατε όμως τι έγινε το Σάββατο. Τι ήταν αυτό που τα σχόλια στο Twitter... Βράς τα σχόλια στο Twitter. Είδες τον κόσμο εκεί να τον είδα. Γυρίζει το Μητσοτάκη. Είδες, ναι, τι είδες απαξία, είδες βαβούρα, είδες έναν κόσμο να τον ακολουθεί και να τον παρακολουθεί. Με ενδιαφέρει μετά εκ των υστέρων τι λέει το διαδίκτυο, ληστημένοι όλοι αυτοί, οι οποίοι παίζουν παιχνίδια. Δεν με ενδιαφέρουν. Έχεις τον κόσμο απέναντί σου, κυρία Σοφία. Έχεις τον κόσμο. Βλέπεις και λες. Για να δούμε. Να σας πω κάτι. Το ίδιο δηλαδή δεν υπάρχει θέμα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με την αλλαγή που είχαμε και την αντικατάσταση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Δεν είπατε εκεί, και... εκεί ο Θεοδωρικάκος το έχει κάνει αλβανικά, πώς το λέγεται. Πώς λέγεται, δεν ξέρω. Μούτι. Α, Μούτι, το είπαν τα παιδιά μέσα. Γιατί? Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω, Σοφία μου, εγώ δεν ξέρω αυτός ο απερχόμενος αν είναι ντενεκέ ξεγάνωτος ή πολύ καλός. Ναι. Εάν είναι
δεν εκέξε γάνοντας, γιατί πριν 2 μήνες τον διατήρησαν αρχηγό. Ναι. Πολύ απλά. Αν είναι καλός, γιατί τον φάγαν τώρα. Αυτά είναι διάφορα παιχνιδάκια που δεν ξέρω τι. Και μπορεί να του δίνουν ευκαιρίες και την έχασε. Δεν ξέρω, ρε Σοφία, δεν μ' άρεσε όμως. Δεν σας άρεσε. Πριν 2 μήνες είχε κρίση. Άντε, πήγε. Φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Δεν μπορεί τότε να εγκρίνεται η παρουσία σου και ύστερα από 1,5 μήνα του λες άντε στο καλό. Έλα. Σε αυτές τις θέσεις θεωρείτε ότι πρέπει να λέγεται άντε στο καλό? Αντικειμενικά ρωτώ, ότι όταν βρίσκεστε κάποια πρόσωπα σε συγκεκριμένες θέσεις, πρέπει ανάλογα με τις περιπτώσεις να λέμε και στο καλό, ή πρέπει ουσιαστικά να διατηρούνται στη θέση τους για το χρονικό διάστημα που έχουν, ένα χρόνο? Να αποφασίσουν, ναι, όχι μόνο ο κύριος Θεοδωρικάκος, αλλά και οι προηγούμενοι υπουργοί, τι ρόλο παίζει ο αρχηγός. Εάν θέλουν τον αρχηγό, ναι, ως υπασπιστή του γραφείου του υπουργού, ναι, το λένε και ο καθένας πηγαίνει. Αν όμως ο αρχηγός είναι αυτός που κάνει κομμάντο και ο υπουργός έχει την πολιτική ευθύνη, είναι άλλο πράγμα. Εδώ το είχαν μπλέξει. Αυτός ήθελε να είναι αρχηγός. Του λέγανε αγοράκι, κάτσε πιο εκεί, πήγαινε πιο πέρα, και τελικά τον φάγανε, γιατί προφανώς στέκεται εμπόδιο. Δεν γνωρίζω. Ξέρω όμως την παθογένεια ότι ο αρχηγός δεν είναι τίποτα. Είναι ο υπουργός που κάνει χρέη αρχηγού. Κάνει χρέη. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μία γεύση, αλλά και τη δύναμη και την ενέργεια που δίνει το κολαγόνο και επιστρέφουμε. Για πάση περιπτώσει, κυρία Σοφία, για να τα λέμε όλα. Τι να λέμε όλα, όλα, δεν τα είπατε. Όλα. Ναι. Σήμερα σε αυτό το Υπουργείο ο υφυπουργός είναι πολύ καλύτερος του υπουργού. Όποτε θέλει, ας το καταλάβει το Μαξίμου. Αν δεν θέλει, ας μην το καταλάβει ποτέ το Μαξίμου. Ο οικονόμος, επειδή προέρχεται από το σώμα, ξέρει 5 πράγματα καλύτερα. Ξέρει και τις αδυναμίες κτλ. Και εν πάση περιπτώσει, καλύτερα ξέρει την φύλαξη και την ασυνόμευση από ό,τι ξέρει ο πρώην δημοσκόπος. Λοιπόν, ή θα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, ή θα παίζουμε τις κουμπάρες. Πώς το λέτε έτσι, ο πρώην δημοσκόπος? Τι ήταν? Υπουργός ήταν. Είναι. Ήτανε, μωρέ. Όχι, γεννήθηκε υπουργός, ο άλλος γεννήθηκε αστυνομικός. Μην κορδευόμαστε. Μικρή λεπτομέρεια. Και μάλιστα το άσε, μωρέ, μικρή λεπτομέρεια. Το Σάββατο ήμουνα... Πού ήσασταν? Στον Ορεικό Κόρφο. Κόρφο. Όπου και οι δύο τους κάνουν τις διακοπές τους. Έχουν σπίτι εκεί στον Κόρφο. Και μίλησα με τον κόσμο, με πλησίασε αυτό και τα λοιπά. Και τους είπα, παιδιά, κοιτάξτε, εγώ είμαι από την πλευρά του οικονόμου, γιατί ακριβώς αυτός προέρχεται από το σώμα της αστυνομίας. Ο άλλος θα μπορούσε να ήταν προστασίας του πολίτη, εσωτερικών, ξέρω εγώ, τίποτα άλλο θέλω.